5 λεπτά πριν το τέλος ήσασταν ισόπαλοι με την ΑΕΚ, 55-55. Ένα σερί 10-0 για την ομάδα της Λάρνακας έβαλε τέλος στο μάτς, αλλά για άλλο ένα παιχνίδι ο μάτς έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μένετε όμως χωρίς νίκη. Πώς είδατε το παιχνίδι, τι πήγε λάθος εκεί στο τέλος, ίσως η αποβολή με 5 του Γκίλ να έπαιξε το ρόλο του? Καταρχήν καλησπέρα. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Εμείς ξέραμε με ποιον παίζουμε σήμερα, είναι μια ποιοτική ομάδα. Ήρθαμε εδώ με το game plan που είχαμε, όπως έχουμε κάθε παιχνίδι, να κάνουμε την προσπάθειά μας και όπως είπατε και εσείς και είδανε όλοι, η ομάδα μου ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική για 35 λεπτά. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου. Είμαι περήφανος για τα παιδιά γιατί προσπάθησαν και ήταν στο fight και τηρήσανε και το game plan που είχαμε. Δεν έχω παράπονο. Κάποιες λεπτομέρειες στο τέλος, η κούραση σίγουρα, η αποβολή του Γκίλ που είπατε, κάποια ανοιχτά σουτ που δεν μπήκανε γιατί είχαμε ανοιχτά σουτ. Έτσι είναι το μπάσκετ. Γενικά όμως δεν έχουμε τύχη. Εμείς παλεύουμε από την αρχή, προσπαθούμε να διαχειριστούμε τα προβλήματά μας, το κάνουμε καλά. Είμαστε μια ομάδα που γίναμε πάρα πολύ αργά. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε εδώ. Ο σύλλογος είναι brand, ο σύλλογος είναι μεγάλος και τα παιδιά είναι εδώ και όλοι μαζί έχουμε καλό atmosphere και δουλεύουμε πολύ κάθε μέρα. Αυτό με κάνει περήφανο. Θα έρθουν και οι νίκες. Έχουμε χάσει δύο μάτς στο close game, στο ένα shoot. Θέλει και τύχη το άθλημα αυτό. Η δουλειά μας θέλει και τύχη. Αντί να βάλουμε εμείς το open shot, το φάγαμε στα προηγούμενα μάτς. Και σήμερα είχαμε πολλά open shot και δεν βάλαμε. Δεν μπορώ να πω κάτι όταν με την ομάδα αυτή που είναι η ποιότητά της 100% ξέρει ποιος είναι αυτή η ομάδα. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η ΑΕΚ. Η δικιά μου η ομάδα για 35 λεπτά είναι ισοπαλία, όπως είπατε. Μόνο ευχαριστώ για τα παιδιά για την προσπάθεια και εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, έχουμε πολλά ντέρμπι συνεχόμενα. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Η ομάδα είναι εδώ, ο σύλλογος είναι εδώ. Παρότι ξεκίνησε το τμήμα να ανοίξει, δουλεύουμε πολύ κάθε μέρα. Έχουμε την κατεύθυνσή μας. Μας βοηθούν οι άνθρωποι. Τους ευχαριστώ πολύ. Δίνουμε το 100%. Θα δώσουμε το 100% για την ομάδα αυτή, γιατί το αξίζει, για τον κόσμο. Και τώρα που γυρίζουμε και στο γήπεδό μας, γιατί κουβαλάσαμε τιμωρία από την περσινή χρονιά, παίξαμε όλα τα μάτς χωρίς φιλάθλους, χωρίς τη δυναμική του κόσμου μας στο γήπεδό μας, νομίζω ότι θα μας δώσει και ένα extra boost στο επόμενο μάτς ο κόσμος μας. Τον περιμένουμε. Θα κάνουμε και νίκες γιατί δουλεύουμε καλά. Ευχαριστώ πραγματικά τους παίχτες γιατί παλέψανε για όλο το μάτς. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν κάνει λάθη. Εμείς δυστυχώς τα κάνουμε από κούραση και από κάποια άλλα πράγματα στα τελευταία decision. Και εκεί μας στοιχίζει και διπλά αυτό. Αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ να πω κάτι για τα παιδιά, παλέψαμε. Coach, είχα 3-4 follow-up ερωτήσεις, αλλά με καλύψατε απόλυτα. Τα είπατε όλα. Απλά να κλείσουμε με μια γρήγορη ερώτηση. Πόσο αισιόδοξος είστε για τη συνέχεια? Είμαι αισιόδοξος με εμφανίσεις, γιατί σας είπα, η ομάδα δουλεύει. Και η ομάδα είμαστε εκεί. Αυτοί που είμαστε, είμαστε εκεί καθημερινά. Οι παίχτες έχουν καλό χαρακτήρα και είμαστε εκεί όλοι μαζί. Είναι το management. Εντάξει, είπαμε, ξεκινήσαμε αργά. Δεν κάναμε προετοιμασία, δεν κάναμε φιλικά παιχνίδια, δεν κάναμε τίποτα. Εμείς προσπαθούμε μέσα από την προπόνηση, από το 5-5 και από τα επίσημα παιχνίδια να γίνουμε ομάδα. Έχουμε αρχές, είναι ξεκάθαρο. Ετοιμάζουμε τα μάτς ξεχωριστά. Γυρίζουμε στο γήπεδο μας τώρα. Είμαστε αυτοί που είμαστε, αλλά νομίζω ότι θέλει και λίγο τύχη. Σας είπα, χάσαμε δύο μάτς. Στο ένα σουτ από το ένα λεπτό και κάτω, με το ΑΠΟΕΛ και την ΑΕΛ. Αν τα είχαμε πάρει αυτά, θα μιλάγαμε με άλλη ψυχολογία. Αλλά αυτή είναι η ζωή μας, αυτό είναι το μπάσκετ. Εμείς συνεχίζουμε, θα είμαστε εδώ.